Καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Καθησυχαστική ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάστηκε η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρτ, μετά την κατάρρευση και εξαγορά τη δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα Credit Suisse. Τόνισε ότι η έκθεση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών είναι πολύ περιορισμένη. Η κυρία Λαγκάρτ διαβεβαίωσε ότι το τραπεζικό σύστημα τη Ευρωζώνη είναι ανθεκτικό με ισχυρέ θέσει κεφαλαίου και ρευστότητα. Διαβεβαίωσε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τι αγορέ και ότι η εργαλειοθήκη τη είναι πλήρω εξοπλισμένη, ώστε εάν χρειαστεί, να στηρίξει την ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Ευρωζώνη. Η κυρία Λαγκάρτ χαιρέτησε την υποστηριζόμενη από την ελβετική κυβέρνηση εξαγορά τη Credit Suisse από την UBS, χαρακτηρίζοντα την ω κομβική κίνηση για την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργία τη αγορά και για την διασφάλιση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σημαντικές επαφές και συναντήσεις θα έχει αύριο στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους ότι η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό είναι επιβεβλημένη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρότασή του λεπτομερώς και να ανταλλάξει απόψεις ώστε να διαφανεί πόσο επωφελής μπορεί να καταστεί η ισχυρότερη εμπλοκή της Ένωσης στο Κυπριακό. Είπε επίση ότι κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στι 30 Μαρτίου, ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα ενημερώσει τι πολιτικέ δυνάμει για τι εξελίξει στο Κυπριακό μετά την επίσκεψη τη Ροζ Μαρίντι Κάρλο, αλλά και για το αποτέλεσμα των επαφών που θα έχει στι Βρυξέλλε. Πάντω, ο κατοχικό ηγέτη επιμένει πω ο ίδιο δεν επιθυμεί εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό. Για ισχυρή ηγετική ικανότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν που οδήγησε σε σημαντική πρόοδο τη Ρωσία, έκανε λόγο ο πρόεδρο τη Κίνα Σιτζιν ο οποίο πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μόσχα. Είναι η πρώτη επίσκεψη ξένου ηγέτη μετά την έκδοση εντάλματο σύλληψη κατά του Ρώσου πρόεδρου από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο την Παρασκευή. Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Κίνα έχει κάνει τεράστια άλματα ανάπτυξη. Η επίσκεψη του πρόεδρου τη Κίνα στη Ρωσία προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντων Μπλίνκεν κατηγόρησε το Πεκίνο ότι θέλει να γνωρίσει το γεγονός ότι το Κρεμλίνο πρέπει να λογοδοτήσει για τις φρικαλαιότητες που φέρεται να έχει διαπράξει στην Ουκρανία. Ανέφερε επίσης ότι η Κίνα και η Ρωσία ενοχλούνται εδώ και καιρό λόγω της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον κόσμο. Στα γραφεία του ΔΣ βρέθηκε ο επίτιμο πρόεδρο του κόμματο και τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Σε σύντομη κουβέντα μπροστά στι κάμερε πριν την έναρξη τη συνάντηση, είπε ότι συνεχάρη την κυρία Δημητρίου τη μέρα τη εκλογή τη και σήμερα θυμοτυπικά και διαζώσει είναι εδώ για να δώσει τα συγχαρητήριά του αλλά και για να ανταλλάξουν κάποιε σκέψει και απόψει που αφορούν την ανασυγκρότηση του κόμματο και την προ τα εμπρό πολιτική. Η κυρία Δημητρίου καλωσόρισε τον κύριο Αναστασιάδη στην οικογένειά του, όπω είπε και τον ευχαρίστηση για τι ευχέ, τη στήριξη και την ενθάρρυνση. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Χάρης Γεωργιάδης, Νίκος Τορναρίτης και Ευθύμιος Δίπλαρος. Με ταχύτατο ρυθμού θα προχωρήσουν οι αναδομήσεις και οι συντηρήσει προσφυγικών πολυκατοικιών, τόνισε ο Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, μιλώντα ενώπιον τη Επιτροπή Προσφύγων τη Βουλή. Σημείωσε ότι η προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι 43 πολυκατοικίε δεν μπορούν να συντηρηθούν και πρέπει να αναδομηθούν, ενώ συνολικά οι προσφυγικέ πολυκατοικίε είναι 358, οι οποίε πρέπει να τύχουν συντήρηση. Το κόστο θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε βάθο δεκαετία. Για το θέμα των ανελκυστήρων, ο Υπουργό Εσωτερικών σημείωσε ότι στο 40% των πολυκατοικιών τοποθετήθηκαν. Ωστόσο, στο υπόλοιπο υπήρχαν αντιδράσει από ενίκου και γι' αυτό δεν προχώρησε η τοποθέτηση. Δωρεά ύψου μισού εκατομμυρίου ευρώ ανακοίνωσε η Κύπρο στη διάσκεψη δωρητών για του λαού τη Συρία και τη Τουρκία. Στη διάσκεψη παρευρέθηκε ο Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόπο, ο οποίο συμμετείχε επίση στι εργασίε του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένε ψηλέ νεφώσει. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στου 7 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στου 9 στα παράλια και γύρω στου 5 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται αρχικά ψηλέ η Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στου 22 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στου 20 στα παράλια και γύρω στου 10 στα ψηλότερα ορεινά. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλο του απογευματινού μα δελτίου. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 7 στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με την Νατάσα Ιωάννου. Καλή συνέχεια.